Παίκτες που αποκτήθηκαν από την ΑΕΛ στην περίοδο του Γενάρη για να αντικαταστήσουν τον τραυματία και άτυχο τη σεζόν, το Χούπτσεφ, το Βούλγαρο, ο οποίος χάνει τη σεζόν. Ζιβκοβιτς, καλή εκτέλεση, ο Μόρας, γκολ, 2-1 για την ΑΕΛ. Ο αρχηγός της Θεσσαλικής ομάδας στη δική του πρόθεση είχε χάσει πολύ. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που κυριαρχεί στον αέρα, ο Μόρας πιάνει την κεφαλιά. Ο Σλοβένος πάτησε περιοχή. Στριφογύρισε έξω ο Ζιβκοβιτς, μοίρασε αριστερά για Κιμόφσκι, γκολ! 1-1 η ΑΕΛ! Ο Γιακιμόφσκι... Η ΑΕΛ βέβαια έψαχνε το γκολ. Εδώ η φάση που μέχρι τώρα γράφει την ιστορία του Μάρτιν. Ένα-δύο που επιλέγει ο Πέντρο Μαρτίνς με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο να παίζει από την αρχή στο κέντρο της άμυνας, έχοντας μεριά και Σισε αριστερά, δεξιά και αριστερά. Ζει ο Σισε, προωθείται και βάζει ένα ακόμη παίχτη για τον Ολυμπιακό στην περιοχή. Ο Ζιβκοβιτς, Ολυμπιακός. Δεν μένει η ΑΕΛ προσδοκά και περιμένει να βρει χώρους πίσω σε transition καταστάσεις, αλλά ο Ολυμπιακός... Μεριά φτάνει μέχρι απέναντι. Ζιβκοβιτς, παρέμβαση, και τι ώρα την πάλι. Στην, χωρίς να παρευληθεί αντίπαλος, να έχουν μια καλή κυκλοφορία μπάλας. Τώρα πλά προς την εστίαση. Η μπάλα με το που μπήκε στο παιχνίδι ο Φορτούνης δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση. Ζιβκοβιτς σε αυτό το κόρνερ για την ΑΕΛ. Πέρασε από όλους, δεν διώχνει ο Καμαρά, ο Σικάφκα, ο Λοντή. Πήγε την... έστειλε την μπάλα προς τον Σικάφκα. Ζιβκοβιτς με Λοντίκι να βγαίνει για να πάρει την ΑΕΛ. Τα κλείνει από τον Ζιζίτς. Απομάκρυνση από τον Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς με το στήθος στον Ζιζίτς. Η ΑΕΛ μπορεί να είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ... Σέροβιτς έκλεψε, Ζιβκοβιτς πέρασε από τον Σικάφκα. Ζιβκοβιτς θέλει να αναπτύξει τον Γιακιμό και να πατάει πριν. Γκάλο λοιπόν, απομάκρυνση από τον Ζιβκοβιτς. Μακριά από τον Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς έκανε ωραία αντιπροσποίηση και άφησε πίσω του τον παίκτη. Ο Ζιβκοβιτς είναι μπροστά του και κόβει αυτή τη σέντρα. Ένα. Λιμιός ανοίγει την μπάλα. Out, λέει. Ένα. Περιοχή του Πασχαλάκη. Ο Ζιβκοβιτς η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι. Γυρνάει τούμπα το μάτς με τον Λεπτό. Λιβαδιακό προηγείται 2-1 στην Λιβαδιά. Αυτά αναφορικά με την ουρά. Ο Γιακιμό. Ο Λιμιός μπήκε προς τα μέσα. Έπαιξε με τον Πέλκα. Ο Σάχοφ τον πρόλαβε. Ο Ζιβκοβιτς. Πλάγιο. Ναι, ακριβώς μπροστά στον Γάλλο γκολκίπερ. Η εκτέλεση με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε να κάνει περιοχή μπροστά από τον Μαλέρμπι, εκτέλεσε το πρώτο δοκάρι. Ο Μόρας πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο. Η μπάλα δεν πέρασε την... Ο Μόρας άλλαξε ωραία για τον Ζιβκοβιτς. Ζήτησε στον κενό χώρο ο Μιλοσάβλεβιτς. Η μπάλα πήγε στον Σκάφκα. Έχει αρκετό χώρο ο Ζιβκοβιτς.
Άργησαν λίγο οι φιλοξενούμενοι να παίξουν μπάλα εκεί. Μιλοσάβλεβιτς. Ο Σίκοβιτς και πάλι στην γωνία προς τα έξω. Ο Μόρας είναι στη φάση. Ο Σικάφτα σούταρε ο Μαλέρ. Ο Σίκοβιτς. Εκεί που δεν πήγε τελικά ο Νούνιτς. Λέω ο Μάτζιος. Για την εστία του Χρίστινσον. Η οποία μένει ζωντανή κοντά στην περιοχή, Ζιβκοβίτς. Η σέντρα εκεί που έρχεται ο Μιλοσάβλεβιτς να πάρει την κεφαλή. Η αλλαγή παιχνιδιού δεν ήταν καλή, αλλά έκανε λάθος ο Μασούρας. Ο Ζιβκοβίτς μπήκε στην περιοχή, γύρισε στην κλειστή του γωνιά. Ο Ζιβκοβίτς εκτελεί εκεί που παίρνει την κεφαλιά ο Γκόικοβιτς. Στη θέση που έπαιζε ο Μουμάλινα τελευταία. Κοντά στο Τουρμισάι δηλαδή. Ωραία ο Σιβκοβίτς. Σκι με τον Σιβκοβίτς να στρώνει και να σουτάρει. Μαλέρ, κόρνερ. Ποιος καταφέρει σήμερα να πάρει το τρίποντο. Θα χρωστάει πολλά στον Γάλλο κολλήγιο. Στα πίσω ο Μαξίμοβιτς. Ο Σιβκοβίτς με το κεφάλι στη μονομαχία με τον Αρτσέ. Γύρισε στον Ασισέροβιτς. Εδώ βλέπω Μόρας σε μια θέση περίεργη για να έχει ύψος στην περιοχή. Ο Νούνιτς γύρισε, ο Μαλέρ. Δεν καταφέρει να περάσει την μπάλα δεξιά για τον Μασούρα. Του Αθανασιάδη. Ο Ζιβκοβίτς είναι καλό το χτύπημα. Μέχρι. Σκοράρει αυτό δεν άρεσε καθόλου. Έτσι που σκεφτείτε τη φάση δηλαδή στον Φεστιόν. Ζιβκοβίτς. Στριφογυρίζει ο Κρούνης και πέτει. Μαζί πάλι. Ζιβκοβίτς με το αριστερό. Πρώτη κεφαλιά ο Μόρας. Εκπληκτή. Ήταν πάλι Καλτσάς. Μουνάφο. Ζιβκοβίτς, Σικάφκα, ανεβάζει το Ζιβκοβίτς, ο Σέρβος με το αριστερό, ο Φατιόν σε πρώτο. Ο Πέρτος και ο Ζιβκοβίτς στον αέρα, ο Κούνιτς. Γιακιμόφσκι, ο Ζιβκοβίτς, πρόλαβε τον Μουνάφο. Audio Jungle.
παιχνίδι με τον Ζίβκοβιτς θα κερδίσει. Τα πόδια. Εκτιαστέρα Τρίπολης.